Θέλω, κύριε Γρίβα, από εσάς να ξεκινήσω και να ρωτήσω αν μπορεί κανείς να διακρίνει τα ναρκωτικά σε μαλακά και σκληρά. Απολύτως. Απολύτως, λέτε. Γιατί υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι αυτή η διάκριση είναι λαθεμένη. Θα σας πω δε ένα παράδειγμα το οποίο με έχει συγκλονίσει. Προσωπικά, είναι γνωστό, έχω εκφράσει δημόσια την άποψή μου, διαφωνώ με τον διαχωρισμό της αντιμετώπισης τους. Και σήμερα ψάχνοντας επιχειρήματα για να αντιμετωπίσω την άλλη πλευρά στη συζήτηση, βρήκα ένα πρωτοσέλιδο, είναι από τον Independent, όπου ζητάει συγγνώμη η εφημερίδα, an apology είναι ο πρώτος τίτλος, διότι είχε τοποθετηθεί υπέρ της απελευθέρωσης των λεγόμενων μαλακών ναρκωτικών. Και επανέρχεται στο θέμα ζητώντας συγγνώμη, λέγοντας ότι ζητήσαμε την απελευθέρωση, αλλά τελικά μέσα από την επιστημονική εμπειρία πιστήκαμε ότι είναι προθάλαμος των σκληρών ναρκωτικών και ζητούμε συγγνώμη για την προηγούμενη θέση μας. Τι λέτε? Η εφημερίδα Independent από το 1997 έκανε μια εκστρατεία υπέρ της νομιμοποίησης της κάναβης, στην οποία πήραν μέρος και 100 Έλληνες γιατροί, ανάμεσα στους οποίους και οι δύο γενικοί αρχίατροι των ενόπλων δυνάμεων, ο κύριος Σουρέτης και ο κύριος Δαβαρούγκας, είναι καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως επίσης ο καθηγητής ψυχιατρικής ο κύριος Καπρίνης, εδώ έχω τα ονόματά τους, με βάση την οποία ζητούσαν από ποινικοποίηση της νομιμοποίησης της κάναβης και από ποινικοποίηση της χρήσης των απαγορευμένων ουσιών. Διότι, τονίζουν 100 Έλληνες γιατροί, δεν προκαλεί τοξικομανία, δεν έχει αρνητικές βιολογικές επιπτώσεις και σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματά της είναι υποδέστερα αυτό που προκαλεί η χρήση του αλκοόλ ή του καπνού, δεν αποτελεί προστάδιο στη χρήση της ηρωίνης, δεν αποτελεί παράγοντα εγκληματικότητας, είναι πολύτιμο θεραπευτικό μέσο για τον έλεγχο της ενδοθάλμιας πέτρας λόγω γλαυκώματος, αντιμετώπιση παρενεργειών χημειοθεραπείας, την επιληψία, το άσθμα, την κατάθλιψη, την ανορεξία κτλ. Και παρόμοια θέση πήρε ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων το Φεβρουάριο του 1997. Σας το δίνω για προσωπική σας ενημέρωση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο συνδέεται με το γεγονός ότι... Εσείς, κύριε Γρίβα, συμφωνείτε με αυτή την άποψη, με την άποψη ότι το αλκοόλ είναι χειρότερο από την μαριχουάνα? Κοιτάξτε, εννοώ με την έννοια της εξάρτησης, γιατί αυτό είναι που εξετάζουμε. Ναι. Και με το αν και κατά πόσον η κάθε ουσία αποτελεί προθάλαμο για τα σκληρά ναρκωτικά, αυτά που σε στέλνουν στο θάνατο. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, όλες οι εκθέσεις των επιστημονικών κυβερνητικών επιτροπών από το 1800... Να καλησπερίσω και τον συνάδελφο, τον κύριο Θανάση Λάλα. Καλώς ορίσατε, κύριε Λάλα. Από το 1894 μέχρι σήμερα, συμφωνούν ότι η κάναβη δεν προκαλεί εξάρτηση, δεν αποτελεί προστάδιο στη χρήση των άλλων ουσιών, το αντίθετο αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τη χρήση άλλων ουσιών και ότι δεν αποτελεί παράγοντα εγκληματικότητας δεδομένου ότι προκαλεί συμπεριφορές ηρεμίας. Θα σας δώσω τον πίνακα των ουσιών, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να σας πω στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος ότι δεν είμαι εγώ που διαφοροποιώ τις ουσίες. Για παράδειγμα, ο πρίτανης των Γάλλων φαρμακολόγων, ο καθηγητής Ρογκ, έχει δημοσιευτεί η μελέτη που έκανε για λογαριασμό της γαλλικής κυβέρνησης μετά από παραγγελία του τότε Υπουργού Υγείας, του κυρίου Μπερνάρ Κουσνέρ, την ελληνική έκδοση, την μέλη της ελληνικής έκδοσης και τον πρόλογο στην ελληνική έκδοση είχα την τιμή να μου ανατεθεί από τον ίδιο και τον εκδότη, στις εκδόσεις που μαζί κυκλοφορεί. Έχει κάνει διαχωρισμό, απόλυτο διαχωρισμό ανάμεσα στις ουσίες και κατατάσσει στην τρίτη κατηγορία, σας δίνω και το σχετικό πίνακα. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ο Independent ζήτησε συγγνώμη και άλλαξε θέση? Πώς το εξηγείτε? Στην τρίτη κατηγορία κατατάσσει την κάναβη, αλλά στην πρώτη κατηγορία κατατάσσει το αλκοόλ, την ηρωίνη και την κοκαίνη. Στη δεύτερη, τις βενζοδιαζεπίνες που οι Έλληνες γιατροί συνταγραφούν κατά κόρο, με αποτέλεσμα το 40% του ενήλικα πληθυσμού να έχουν εξαρτηθεί από αυτά. Και τον καπνό, τα πρεσιογόνα και τα ψυχοδιαγερτικά. Ποια είναι αυτά η δεύτερη κατηγορία που μας είπατε? Βενζοδιαζεπίνες. Τα περίφημα ελαφρά ηρεμιστικά, δίθεν ελαφρά. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Για τον καθηγητή, δημιουργούν και αυτά εξάρτηση. Βεβαίως. Για τον καθηγητή Ρογκ μιλάω τώρα. Παράλληλα, έχουμε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 1968 που κατατάσσει τις ουσίες. Με συγχωρείτε, το 1992. Κατατάσσει τις ουσίες σε 5-6 κατηγορίες.
τα πολύ σκληρά, τα σκληρά, τα ημισκληρά, τα ημιμαλακά, τα μαλακά και τα πολύ μαλακά. Στην πέμπτη κατηγορία κατατάσσει την κάναβη, στα μαλακά, μαζί με την κοδεΐνη, τα ηρεμιστικά, τα ενοπνευματώδη μη απεσταγμένα, το πεγιότ και τα περισσιογόνα με νητάρια. Και αυτό σας το δίνω, το έχετε. Λοιπόν, για να μιλήσουμε με όρους επιστημονικούς και όχι με όρους έτσι δαιμονολογικούς. Και επίσης έχουμε την περίφημη το πολύ... Στα πολύ μαλακά βάζει το κακάο, τον καφέ και το τσάι. Ακριβώς. Λοιπόν, και έχουμε επίσης... Οπότε με αυτή την έννοια είμαστε όλοι ναρκωτικοί. Ακριβώς. Έχουμε επίσης και την περίφημη έκθεση. Είναι η έκθεση Επιστημονικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία προσυπογράφηκε και από τους Έλληνες εκπροσώπους. Η δε πρώτη έκθεση προσυπογράφηκε από την κυρία Γιαννάκη, που ήταν μέλος μάλιστα και της Διδακτικής Επιτροπής, και θα σας δώσω και το αποτέλεσμα της πρώτης έκθεσης. Το 68. Βλέπω ότι τον καπνό και τα ενοπνευματώδη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα έχει σε κατηγορία χειρότερη από την κάναβη. Βεβαίως. Επίσης θα σας θυμίσω ότι το έγκριτο και πάρα πολύ συντηρητικό προεδρικό Economist, κυκλοφορεί σε όλο τον πλανήτη, έκανε ολόκληρη εκστρατεία για την αντιμετώπιση της περίπτωσης της νομιμοποίησης, το έχω το τεύχος εδώ, της νομιμοποίησης των ουσιών. Μάλιστα. Και τώρα θα μιλήσω και για κάτι άλλο. Επειδή άκουσα την κυρία. Αυτό θα το ήθελα όμως, τα υπόλοιπα τα κρατάτε. Επειδή άκουσα την κυρία Μαλιώρη να λέει ότι η κάναβη είναι βλαπτική, ήμουν προετοιμασμένος για τη συζήτηση, γιατί ήθελα να κάνω με όρους επιστημονικούς την κουβέντα και όχι με όρους. Θα ξαναρθώ σε εσάς. Κάνατε καλό πρόλογο. Θα κάνουμε μια μικρή απάντηση, διακοπή. Μια απάντηση μόνο στο γιατί ο independent. Πρέπει να κάνω διακοπή, είμαι εξαρτημένος από τις διευθύνσεις. Το καταλαβαίνω.